Στη χώρα μας περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν επίσημα από ζαχαρόδη διαβήτη. Ωστόσο, περίπου 3 εκατομμύρια συνδέονται με κάποιο τρόπο με το θέμα του ζαχαρόδη διαβήτη. Οι επιστήμονες, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του διαβήτη, μας λένε ότι πλέον είναι στο δικό μας χέρι να αλλάξουμε τα δεδομένα αυτά. Τα τελευταία πολλά χρόνια ο δυτικός τρόπος ζωής και η καθιστική ζωή μας έχουν φέρει πιο κοντά στο να αποκτήσουμε διαβήτη κάποια στιγμή στη ζωή μας. Υπολογίζεται ότι 1 στους 10 είναι διαβητικός και άλλοι 1 στους 10 είναι διαβητικός που δεν το γνωρίζει ακόμη. Επίσης, το 12% του πληθυσμού στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι είναι προδιαβητικοί. Είναι άτομα που πραγματικά κάποια στιγμή στη ζωή τους, αν δεν λάβουν τα μέτρα τους και δεν αντιμετωπίσουν διαφορετικά τον τρόπο ζωής που κάνουν, θα γίνουν διαβητικοί. Επομένως, αν υπολογίσει κανείς λιγάκι αυτά τα νούμερα, περίπου τα 3 εκατομμύρια του ελληνικού πληθυσμού με κάποιον τρόπο συνδέονται με αυτό το νόσημα. Και για τη σωστή αντιμετώπιση και φροντίδα των ατόμων με διαβήτη χρειάζονται επαγγελματίες υγείας σωστά εκπαιδευμένοι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αντιμετωπίζουν αλλά και να εκπαιδεύουν τα άτομα με διαβήτη να ζουν την καθημερινότητά τους σωστά και να παραμένουν υγιείς. Δράτουμε της ευκαιρίας λοιπόν να αναφερθώ στη πολύ σημαντική υποστελέχωση των διαβητολογικών ιατρίων και κέντρων της χώρας και στην μη συνέχιση της εξειδίκευσης στο διαβήτη των παθολόγων και παιδιάτρων. Πρέπει να σας επισημάνω ότι η μετεκπαίδευση στο διαβήτη ήταν η πρώτη που θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα το 1990, αλλά από το 2018 και μετά που επισήμως επαναπροσδιορίστηκαν οι εξειδικεύσεις και οι ιατρικές ειδικότητες, θεσμοθετήθηκε η εξειδίκευση της διαβητολογίας, το σαχαρόδι διαβήτη, χωρίς να τοποθετηθούν οι εφαρμοστικές διατάξεις. Πώς δηλαδή ένας γιατρός θα πρέπει να καταθέτει τα χαρτιά του, πώς θα επιλέγεται για να εκπαιδευτεί στο διαβήτη. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί γιατροί οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν αυτή την εξειδίκευση, όμως αυτό το νομοθετικό κενό δεν επιτρέπει, έχει πρακτικά σταματήσει την εξειδίκευση στην Ελλάδα των παθολόγων και παιδιάτρων. Είμαστε 100 χρόνια λοιπόν στην ιστορία του διαβήτη και μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο κοινό για να καταλάβουν τι σημαίνει η διαβήτη, τι είναι αυτή η νόσος. Τα νούμερα είναι απειλητικά. Πάνω από 650 εκατομμύρια άτομα στον κόσμο πάσχουν, υποφέρουν από ζαχαρό διαβήτη και αυτός ο αριθμός ακολουθεί και στην Ελλάδα, που φαίνεται ότι περίπου με κάποιες τελευταίες έρευνες και μελέτες φαίνεται ότι πάνω από 10% τα άτομα στην Ελλάδα πάσχουν από ζαχαρό διαβήτη και μάλιστα κυρίως τύπου 2. Τα διάφορα προγράμματα και οι διάφορες εκστρατείες που κάνουμε ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στο κοινό στοχεύουν κυρίως στην πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση αλλά και στην κατάλληλη αντιμετώπιση αυτής της μάστιγας του αιώνα. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα είμαστε στη θέση να σας παρουσιάσουμε αυτή την καμπάνια «Είναι στο δικό σου χέρι», που σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει, γιατί αυτό που φαίνεται ότι μας λείπει είναι η ενημέρωση στο κοινό αλλά και στα άτομα που υποφέρουν, που πάσχουν από ζαχαρόδι τύπου 2. Φαίνεται ότι τα άτομα που πάσχουν από ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2 έχουν 2-4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα για κάποιο καρδιακιακό νόσημα. Αυτή λοιπόν η καμπάνια μας δίνει αυτή την ευκαιρία να ενημερώσουμε το κοινό αλλά και τα άτομα που πάσχουν από ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2. Για να λύσεις ένα πρόβλημα, πρώτον πρέπει να το γνωρίζεις. Όπως πολύ σοφά λέει ο λαός μας, ο διαβήτης είναι ύπουλος. Γιατί για πολλά χρόνια δεν κάνει συμπτώματα, αλλά μας γερνάει προώρα. Άρα το πρώτο κομμάτι στην πρόληψη είναι η διάγνωση. Να δούμε αν κινδυνεύουν. Μια απλή εξέταση σε ένα απλό τσετήσιο τσεκάπ ζαχάρου νηστείας με ζάχαρα κάτω από το 100 ήδη είναι ένα καλό ασφαλιστικό μέτρο. Ζάχαρα πάνω από το 100 πρέπει να ελέγχονται περισσότερο και κυρίως η εξέταση που κάνουμε ονομάζεται καμπύλη ζαχάρου. Ποιοι κινδυνεύουν? Τα άτομα τα οποία έχουν πρώτου βαθμού συγγενείς με ζαχαρό διαβήτη τύπου 2. Όλοι εμείς που έχουμε καθιστική ζωή, που έχουμε κάνει την κυλίτσα, γιατί παρότι ο κόσμος νομίζει ότι ο διαβήτης σχετίζεται με τα γλυκά και τη ζάχαρη, δεν έχει καμία σχέση. Ο διαβήτης σχετίζεται με κληρονομικότητα και παχυσαρκία. Και όπως ξέρουμε, την κληρονομικότητα δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, αλλά την καθιστική ζωή και την παχυσαρκία ιδίως μπορούμε πραγματικά να την αλλάξουμε. Από εκεί και πέρα, ο διαβήτης προλαβαίνεται στα αρχικά στάδια και ήδη με αλλαγή συμπεριφοράς μπορούμε να τον αστρέψουμε χωρίς φάρμακο. Το δεύτερο μήνυμα που πρέπει να πάρουμε είναι ότι ο διαβήτης δυστυχώς ήδη από το στάδιο του προδιαβήτη, εκεί που
λίγο τα ζάχαρα μας τσιμπάμε, αλλά δεν χρειαζόμαστε ακόμα φάρμακο, ήδη διπλασιάζει, τετραπλασιάζει τον κίνδυνο εμφραγμάτων εγκεφαλικών. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να το έχουν οι νέοι άνθρωποι, ιδίως τα άτομα της ηλικίας 40, 50, 60, εκεί που ξεκινάει ο διαβήτης και εκεί που ξεκινάνε τα εμφράγματα. Πάρα πολλοί από αυτούς τους νέους ανθρώπους που κοιμήθηκαν και δεν ξύπνησαν θα μπορούσαν να ζουν μόνο και μόνο κάνοντας εξετάσεις και κάνοντας πρόληψη. Η πρόληψη είναι αλλαγή συμπεριφοράς και διατροφής, θεραπεία χοληστερίνης πίεσης και βέβαια διακοπή καπνίσματος και μια μέτρια σωματική άσκηση. Η σωματική άσκηση είναι στατικό μακροζωίας. Δυστυχώς είναι τζάμπα και δεν διαφημίζεται. Αλλά το αγαθά κοπισκτόντιο των αρχαίων ημών προγόνων δεν αντικαθίσταται ποτέ. Δεν υπάρχει φάρμακο να γυμναστούμε. Φτάνει το απλό περπάτημα. Φτάνει να κάνουμε το ετήσιο μας check-up και να απευθυνόμαστε σε κάποιο ειδικό, ο οποίος να μπορεί να μας το αξιολογήσει. Γιατί πάρα πολλές φορές κάνουμε το check-up, κοιτάμε αν οι μετρήσεις μας είναι μέσα στα όρια που γράφει το εργαστήριο και πρέπει να ξέρετε ότι τα όρια των εργαστήριων είναι πολύ σχετικά και από εκεί πέρα καθησυχάζουμε. Άρα όταν θα δούμε ζάχαρα πάνω από το 100, όταν θα έχουμε ένα τρόπο ζωής που έχουμε την κυλίτσα, που έχουμε το καθιστικό, που δεν προσέχουμε τη διατροφή μας, όταν έχουμε στο περιβάλλον μας, διότι πρέπει να ξέρετε ότι ο ορισμός του διαβήτη συμφωνήθηκε υπογεσμής μετά το 2000. Άρα το να μην ξέρουμε ότι κάποιοι γονείς μας δεν έχουν διαβήτη δεν σημαίνει ότι δεν είχαν. Άρα αυτό που θα μας προστατεύσει έτσι είναι η δική μας εξέταση και η δική μας συμπεριφορά. Η παχυσαρκία είναι ο σημαντικότερος και ο κυριότερος προκλητικός παράγων εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Μάλιστα πρόσφατα φαίνεται να παίζει ρόλο και στην εμφάνιση του διαβήτη τύπου 1 η παχυσαρκία, όπως δείχνουν επιστημονικές μελέτες. Το παχύσαρκο άτομο, αν είναι και διαβητικό, προσθέτει προβλήματα υγείας στο ήδη υπάρχοντα προβλήματα υγείας από τον διαβήτη. Επαυξάνει δηλαδή τις σημαντικότερες νόσους, τη συχνότητα εμφάνισης και καρδιαγγειακών προβλημάτων και καρκίνου στα διαβητικά άτομα, είπαμε αν αυτά είναι και παχύσαρκα. Επομένως, όλοι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας την παχυσαρκία στο διαβήτη τύπου 2, τόσο εμείς οι θεράποντες ιατροί, όσο και τα ίδια τα διαβητικά άτομα θα πρέπει να συνυπολογίζουν και να προσπαθούν για ένα βελτιωμένο, για ένα καλύτερο βάρος κοντύτερα στο φυσιολογικό. Αυτό βέβαια πρόσφατα, τα κυκλοφορούν τα πρόσφατα φάρμακα μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί μεταξύ των άλλων ιδιωτήτων που έχουν είναι και η απώλεια βάρους. Η απώλεια βάρους βελτιώνει και την ποιότητα και την ποσότητα ζωής των διαβητικών ατόμων, τους προσθέτει χρόνια ζωής και αν η απώλεια βάρους είναι και πολύ μεγάλη, δηλαδή πάνω από 15% του αρχικού σωματικού βάρους, τότε μπορεί να υποστραφεί και ο διαβήτης, δηλαδή τα άτομα αυτά να πάψουν να είναι διαβητικά. Πολύ αισιόδοξα θέματα. Φτάνει βέβαια να συνυπολογίζουμε πάντοτε στην όλη οργάνωση, είπαμε, της αντιμετώπισης του διαβήτη τύπου 2 και το σωματικό βάρος. Η δράση του Υπουργείου Υγείας όσον αφορά το διαβήτη κυμαίνονται σε πάρα πολλά επίπεδα. Και όσον αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση και την ευαισθητοποίηση για το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας, το οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ, ο διαβήτης και κυρίως ο παιδικός διαβήτης εντάχθηκε για πρώτη φορά φέτος στον τομέα των δρασιών του. Ήδη σε συνεργασία με την Πανομιλήνια Ομοσπονδία Ασθενών με Διαβήτη, σχεδιάσαμε, οργανώσαμε και εντάξαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα για την ψυχολογική υποστήριξη τόσο των παιδιών που διαγνώσκονται με παιδικό διαβήτη, όσο και των οικογενειών τους. Ξέρετε, ο διαβήτης και κυρίως ο διαβήτης τύπου 1, ο παιδικός διαβήτης όπως λέμε, όταν διαγνώσκεται αποτελεί ένα σοκ και για το παιδί το οποίο ξεκινά να υποφέρει εφόρους ζωής, δυστυχώς, αλλά και για την οικογένεια. Αυτό το κομμάτι έλειπε ή δεν παρεχόταν τόσο οργανωμένα. Από την επόμενη χρονιά λοιπόν, δυνάμει αυτού του προγράμματος του οποίου σας είπα, τα μεγαλύτερα παιδό διαβητολογικά της χώρας θα διασυνδεθούν με φορείς ψυχικής υγείας και κυρίως με επαγγελματίες ψυχικής υγείας όπως παιδοψυχίατροι, παιδοψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί. Θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο υποστηρικτών προκειμένου τα παιδιά τα οποία διαγνώσκονται και οι οικογένειές τους να τη χάνουν πέρα της ιατρικής φροντίδος και ψυχικής υποστήριξης. Θέλω να επισημάνω την αναγκαιότητα της καλής ρύθμισης των διαβητικών ασθενών και της αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, την συμπερίληψη αυτών των ασθενών και την έννοια της παχυσαρκίας ως μια οντότητα, ως μια νόσος που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η παχυσαρκία και ο ζαχαρός διαβήτης συνδέονται άρρηκτα και αυτό θα είναι και το αντικείμενο της σημερινής συζήτησης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε όλο και περισσότερους πολίτες για να επιτύχουν μια καλύτερη υγεία και μια καλύτερη ρύθμιση στο ζήτημα του διαβήτη. Για μας είναι μια ευκαιρία να αναλογιστούμε καταρχήν το πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρόβλημα για το σύστημα υγείας
της χώρας μας, αλλά και ταυτόχρονα να σκεφτούμε και το πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά της Novo Nordisk στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση της νόσου. Ζαχαρώδης διαβήτης είναι ένα πρόβλημα που πλέον αγγίζει, έχει ξεπεράσει και το 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βοηθήσουμε, να συμβάλλουμε όσο περισσότερο μπορούμε, αφενός στην πρόληψή του, γιατί μπορεί να προληφθεί και πρέπει κάπου να συγκρατηθεί αυτή η συνεχώς ανωδική τάση, αφετέρου βέβαια στην καλύτερη διαχείριση του προβλήματος του ζαχαρώδη διαβήτη με την διάθεση καλύτερων και πιο ασφαλών θεραπείων. Σε αυτό το τομέα η Novo Nordisk είναι πρωτοπόρος. Έχουμε τα προϊόντα σήμερα που μπορούν και βελτιώνουν πολύ σημαντικά τις ζωές των ατόμων με διαβήτη, αλλά δεν αρκούμαστε σε αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι πέρα από τα φάρμακα χρειάζεται και κάτι άλλο ιδιαίτερα σημαντικό που λέγεται εκπαίδευση. Εκπαίδευση σημαίνει ενημέρωση γύρω από το τι είναι ο διαβήτης, πώς προλαμβάνεται, πώς μπορεί να τον αντιμετωπίσει κανείς, πώς μπορεί να αποφύγει τις επιπλοκές του, ποια είναι η σημασία της καλής γλυκαιμικής ρύθμισης. Όλα αυτά θα είναι και αντικείμενο και περιεχόμενο της νέας καμπάνιας που υποστηρίζουμε, που έχει τίτλο «Είναι στο δικό σου χέρι» και έχει σαν στόχο να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό, τα άτομα με διαβήτη, αλλά και τους επαγγελματίες υγείας για την καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου.